ευχηθώ καταρχάς καλή δύναμη, καλή υγεία. Βέβαια, βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές, άλλωστε όλοι τώρα το λένε, έχει γίνει και λίγο της μόδας. Έρχονται δύσκολος χειμώνας, έρχονται δύσκολοι καιροί, δύσκολοι χειμώνες. Αυτή είναι η κατάσταση όμως, έτσι όπως την περιγράψατε, και ακόμη χειρότερη. Δηλαδή, άμα είχαμε κι άλλο χρόνο να μιλάμε, δεν θα τελειώναμε μέχρι το πρωί για το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζει η νεολαία και σε όλους τους τομείς. Τι θέλετε τώρα, πιάσουμε από την υγεία μέχρι την παιδεία ή το ρεύμα και την τιμή που έχει φτάσει, που έχει πάρει τα ύψη, όπως σωστά υπόθηκε. Και φυσικά, ιδιαίτερα για την πρωτογενή παραγωγή, για την αγροτική παραγωγή, σωστά υπόθηκε ότι όταν εκτινάσετε το κόστος της ενέργειας, το πετρέλαιο, η βενζίνη, το ρεύμα, τα πάντα που αυτό επιδρούν στις μετακινήσεις, επιδρούν στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στο ένα το άλλο, μεγαλώνουν και αυξάνονται οι τιμές δηλαδή συνεχώς, μετά μεγαλώνει και το κόστος παραγωγής, οι τιμές εξακολουθούν να είναι είτε ίδιες είτε να αυξάνονται, αλλά δεν καλύπτουν αυτό το αυξημένο κόστος παραγωγής και γίνεται αυτή συνεχώς η κατάσταση, το ένα φέρνει το άλλο, με αποτέλεσμα και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να ξεκληρίζεται, να πουλάει τη γη, να φεύγει από τη γη, να μην μπορεί να την παραδώσει στα παιδιά. Τα παιδιά, η οικογένεια ψάχνουν αλλού άλλες εναλλακτικές. Είναι και δύσκολη δουλειά εδώ που τα λέμε, δεν είναι εύκολη. Το ίδιο και ο επαγγελματίας που δεν έχει να πληρώσει τα χρέη, τον έχουν φτάσει μέχρι εδώ και ανακυκλώνεται αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά εδώ λέγονται και πολλά ψέματα στον ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, η ενέργεια και το κόστος που έχει φτάσει, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του πολέμου που ξεκίνησε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Βέβαια, ο πόλεμος, εντάξει, επιτάγινε, δυσκόλεψε αυτή την κατάσταση, την έκανε ακόμα χειρότερη. Όμως είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια, η ακριβή ενέργεια ξεκίνησαν από την ώρα που άρχισε η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, αυτό που λένε απελευθέρωση της ενέργειας, ξεκίνησε με την πολιτική της υποτίθεται πράσινης μετάβασης, τα γνωστά πράσινα άλογα που λέμε εμείς συνεχώς, γιατί βεβαίως καλό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, καλή είναι η πράσινη μετάβαση, καλή είναι η πράσινη οικονομία και πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, γιατί η τεχνολογία και η επιστήμη του 21ου αιώνα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που μπορείς αυτά να τα προστατεύσεις, είτε βγάζεις λιγνίτη, είτε βγάζεις, εξορύνεις άλλα ορυκτά, είτε έχεις άλλα ζητήματα, και να προστατεύσεις το περιβάλλον και να είναι φθηνή η τιμή, να μην υπάρχει ενεργειακή φτώχεια. Αλλά ξεκίνησαν γιατί φτιάχτηκε το χρηματιστήριο ενέργειας, που δυστυχώς σήκωσαν το χεράκι τους και το ψήφισαν και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή όλα τα άλλα κόμματα, το χρηματιστήριο ενέργειας που εκτόξευσε, το εμπόριο ρήπων μαζί με τις διάφορες ρήτρες αναπροσαρμογής, και έτσι πληρώνουμε από τον αέρα που φτιάχνει την ανεμογεννήτρια και φέρνει την ενέργεια, από τον ήλιο που φτιάχνει το φωτοβολταϊκό και μας φέρνει ενέργεια και πληρώνουμε τέλη και ακριβά, το λιγνίτη που αφού δεν ήταν πράσινος έπρεπε να καταστραφεί, έπρεπε να κλείσουν, έπρεπε να κλείσει η Πτολεμαΐδα, να κλείσει η Μεγαλόπολη, τώρα να θέλουν να τις ξανανοίξουν πάλι γιατί έχει μειωθεί το κόστος του λιγνίτη, γιατί έχει εκτιναχθεί το φυσικό αέριο και άλλες πηγές ενέργειας, και πάει λέγοντας. Μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε και το βράδυ στη συγκέντρωση, στην ομιλία θα τα πούμε, τα έχουμε πει στη Βουλή, τους έχουμε καταγγείλει όλους αυτούς που ψηφίζουν αυτούς τους νόμους και πάνε στον κόσμο μετά και του λένε ψέματα, ή τουλάχιστον του λένε τη μισή αλήθεια, για να μην είμαι και τόσο άδικος για όλους. Δεν του λένε ολόκληρη την αλήθεια, γιατί δυστυχώς έχουν δεσμεύσεις. Έχουν δεσμεύσεις και απέναντι σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, έχουν δεσμεύσεις και απέναντι σε συμμάχους εντός εισαγωγικών, είτε αυτοί είναι Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Γερμανοί, δεν ξέρω τι,
και λοιποί, είτε είναι Αμερικάνοι, είτε είναι οπουδήποτε ανατινικουμένοι, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι Ρώσοι παλιότερα κλπ. Τώρα τα έχουν σπάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο υλοπαραγωγός, πιο συγκεκριμένα εδώ γιατί είμαστε και στη Μεσσηνία που έχει μεγάλη παραγωγή ελιάς, και να λένε διάφορα τέτοια πράγματα. Και την ώρα αυτή να μην υπάρχουν ούτε υποδομές, να μην φτιάχνονται αρδρευτικά έργα, να μην λύνονται ζητήματα. Εμείς έχουμε καταγγελίες και έχουμε κάνει ερωτήσεις και θα κάνουμε ξανά με αφορμή την επίσκεψή μας να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και για τον κάμπο του Χανδρινού που δεν έχει, δεν υπάρχει στην ουσία κανένα έργο, ενώ έπρεπε να έχουν γίνει πολλά έργα. Το φράγμα των Φιλιατρών που δεν κατασκευάστηκαν ακόμα εκεί τα αρδεκτικά δίκτυα, δεν έχουν κατασκευαστεί ενώ έπρεπε. Και άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η αγροτική οδοποιία και τέτοια. Θα μου πείτε, αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως όλα αυτά το ένα μετά το άλλο δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται πώς θα ζήσει ο αγρότης, πώς θα ζήσει ο εργάτης, πώς θα ζήσει ο επαγγελματίας, πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή και πώς θα έχουμε εδώ την τοπική οικονομία, τέλος πάντων, να είναι κάπως εύρωστη, να μπορεί να δυναμώνει, να μπορεί να ζει ή το επαγγελματίας ή το αγρότης κλπ. Και φυσικά το άλλο ζήτημα, αυτό εδώ με το καθεστώς των προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης που υποτίθεται θα λύνει το ζήτημα, θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο, ας πω, μισό ψέμα, τέλος πάντων. Δεν είναι τέλος πάντων ολόκληρη αλήθεια. Γιατί ούτε αυτό έσωσε, ούτε προστάτευσε τους παραγωγούς και το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Γιατί ακριβώς η πραγματική αιτία του προβλήματος είναι αυτό που λέει όλο το αγροτικό κίνημα, όλοι οι αγρότες και με τις κινητοποίησεις, η κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επίσης σηκώνουν τα χεράκια τους και ψηφίζουν και στο Ευρωκοινοβούλιο και εδώ στην Ελληνική Βουλή και παντού τα άλλα κόμματα. Γιατί αυτοί ενδιαφέρονται, η κοινή αγροτική πολιτική, αυτή είναι η επίσημη γραμμή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ελλάδα και για την ελληνική αγροτική παραγωγή, ενδιαφέρονται για την κερδοφορία των εμπόρων, των μεγαλεμπόρων, των εξαγωγέων, των μεταποιητών. Αυτό είναι. Βγάζουν κέρδη. Οκ, προχωράμε. Σε αυτό δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο μικρομεσαίος αγρότης κλπ. Και βέβαια είναι ο στόχος τους η παραπέρα συγκέντρωση όλης αυτής της παραγωγής που είναι στο μικρό, στο μεσαίο κλήρο που έχει ο κάθε αγρότης, ο κάθε κτηνοτρόφος κλπ. Να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γιατί εκεί έχουν προγράψει την αγροτιά. Σταδιακά, από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα χειρότερα μετά με την ΟΝΕ και το ευρώ, ό,τι πέρναγε, κάθε χρονιά που πέρναγε, κάθε δεκαετία που ερχότανε, πρόσθεται καινούργια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς από τον τόπο της και από την ίδια της την παραγωγή. Γιατί δεν μπορούσε να ζήσει. Δεν μπορούσε να βγάλει το κόστος, δεν μπορούσε να ξανακαλλιεργήσει τα χωράφια την άλλη χρονιά, να ζήσει την οικογένεια και να μείνει εκεί. Και βέβαια αυτή τη συνδιαμορφώνουν τα κόμματα που κυβερνάνε, δυστυχώς. Και άρα και οι επιλογές που κάνουμε πάλι εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα με την ΚΑΠ επιτρέπονται μαζικές αθρώες εισαγωγές προϊόντων, παρότι εμείς έχουμε αρκετά τέτοια και δεν χρειαζόμαστε σαν Ελλάδα, σαν χώρα, σαν λαός, γιατί μπορούμε να θρέψουμε όλη την ελληνική κοινωνία με τα δικά μας προϊόντα που παράγουμε και να κάνουμε και εξαγωγές έξω σε καλή βάση, σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες που επίσης τα χρειάζονται και τα θέλουν και κάνουν αθρώες εισαγωγές τέτοιων προϊόντων. Μαζί με ψεύτικες ελληνοποιήσεις, γιατί δεν είναι ελληνικά τα προϊόντα, δεν παράγονται εδώ. Και βεβαίως έχουμε ακόμα και ελιές καλαμών, λοιπόν, που έρχονται από το εξωτερικό και έχουν υποτίθεται ότι είναι pop και το βάζουν και το πουλάνε εδώ, παρότι έχει παραχθεί αλλού ή έχει τυποποιηθεί επίσης αλλού και πάει λέγοντας. Το ίδιο γίνεται με κάθε... είπε ο μελισσοκόμος πριν, εκεί για το μέλι. Λες και χρειαζόμαστε να πάρουμε μέλι, δεν ξέρω τι, από την Ισπανία ή δεν ξέρω τι, από πού αλλού, από τη Βόρεια Ευρώπη και λοιπά. Και φυσικά οι παρατηρήσεις που κάνατε ότι
ας πούμε, ο καθορισμός των κατώτερων τιμών που λέμε, που ζητάει και το αγροτικό κίνημα των εγγυημένων τιμών, είναι πάλι στην πολιτική της ΚΑΠ που απαγορεύεται ο καθορισμός κατώτερων εγγυημένων τιμών. Σου απαγορεύει. Και μάλιστα σου απαγορεύει με την, με την ΚΑΠ την αναθεωρημένη και με αυτό που το 167 είναι το άρθρο που προτείνει εκεί, απαγορεύει να καθορίζεται οποιοδήποτε μορφή τιμής, ακόμα και ενδεικτική τιμή. Δηλαδή, να θες να βάλεις μια τιμή ενδεικτική για ένα προϊόν, σου το απαγορεύει ακόμα και αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι ΚΑΠ. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων που ψηφίζουν αυτά. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και έτσι καταντάει από τον παραγωγό να φτάνει μετά στον, να πουλιέται στον έμπορο, να πηγαίνει μετά στο μεταποιητή, να κερδίζει αυτός περισσότερο και τελικά στο καλάδι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού που το λένε τώρα, να φτάνει με δεκαπλάσια τιμή. Την ώρα που ο αγρότης μπορεί να πάρει 0,5 λεφτά ή δεν ξέρω τι, 30 λεφτά από ένα προϊόν, ας πούμε, να το πουλήσει 2-3 στον άλλον και να πάει στην αγορά και να βρίσκεται με 10 και με 15 ευρώ να το αγοράζει ο καταναλωτής στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Και φυσικά η εσχροκέρδια δίνει και παίρνει. Εμείς δεν θα κάνουμε τους ανήξερους. Τα άλλα κόμματα μερικές φορές κάνουν τους ανήξερους για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ενώ υπόσχονται ότι και για τον αγρότη και για τον επαγγελματία και για τον εργαζόμενο θα προωθήσουν ζητήματα στη Βουλή, θα περάσουν νόμους, στην πραγματικότητα κάνουν το αντίθετο. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο συναγωνιστής, ο φίλος, για τις τράπεζες, για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds που τα πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός και ο αγρότης και ο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, τόσοι πληστηριασμοί έχουν γίνει, πρώτης κατοικίας, χωραφιών και τέτοια που πρέπει να τα αντιπαλέψουμε, βέβαια, να μην αφήσουμε να πάρουν κανένα σπίτι, κανένα κατάστημα, κανένα μαγαζί επαγγελματία από τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά αυτούς τους νόμους τους ψήφισαν κάποια κόμματα. Αυτό το συμπέρασμα δεν θα το βγάλουμε σαν λαός. Κάποιες επιλογές πρέπει να κάνουμε, να αποφασίσουμε να τις κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι της ώρας αυτή. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω προεκλογικά ή να σας πω ότι μόνο το ΚΚΕ τα λέει αυτά τα άλλα κόμματα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, ψάξτε να δείτε. Ο Ριζοσπάστης, για παράδειγμα, ακόμα και σήμερα, δεν τον έχω μαζί μου τώρα, αλλά βρέστε τον, αναφέρεται σε αυτά τα προβλήματα. Έχει άρθρα και για τα κόκκινα δάνεια και τα φαντς που τα πουλάνε και τα κοράκια που έχουν ορμήσει και τα παίρνουν και που βγαίνουν διάφοροι τώρα σαν τους πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, λες και δεν τους ξέρανε και πριν, αλλά τέλος πάντων. Τώρα βγήκε και ήταν, είναι χοντρό αυτό το σκάνδαλο. Έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα και τη σημερινή κυβέρνηση και όσους στηρίζουν αυτό. Αλλά δεν λένε ότι όλοι αυτοί ψηφίσαν αυτά. Γιατί μερικοί μας λένε μην κάνετε και τόσο κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία να τους πούμε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ήταν κυβέρνηση 5 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ιδιώνυμο για τους πληστηριασμούς. Όποιος αρνείται στον πληστηριασμό και πάει και κινητοποιείται ένας συνδικαλιστής, ένα σωματείο, ένας γείτονας, πάει να συμπαρασταθεί στον άλλον έξω από το δικαστήριο για να μην περάσει ο πληστηριασμός, τον πάει με ιδιώνυμο αδίκημα, τον κλείνει μέσα. Και είναι νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μα να μην το πούμε αυτό. Δεν πρέπει να του πούμε ότι πρέπει να καταργηθεί, αν βρεθείς αύριο, κυρία μου, στην κυβέρνηση. Και όχι να μας το πεις προεκλογικά, γιατί προεκλογικά λένε πολλά θα, αλλά να το κάνεις όταν είσαι στην κυβέρνηση για 4 χρόνια. Όπως έλεγε και ο Μητσοτάκης και δεν τα έκανε. Όπως και πιο πριν έλεγε ο Τσίπρας και δεν τα έκανε. Όπως και πιο πριν άλλοι. Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένοι αυτοί που κυβέρνησαν. Και άρα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τεθούν επιτάπητος. Δεν λέω εσείς θα τα συζητήσετε μεταξύ σας. Γιατί ο αγρότης με τον αγρότη, αυτός που είναι παραγωγός ελιάς ή που ξέρω εγώ έχει φιστίκια ή βάζει πατάτες, δεν έχει σημασία τι καλλιεργεί, που είναι όλα τα προϊόντα έχουν προβλήματα, είναι μελισσοκόμος ή ο κτηνοτρόφος που έχει 5 πρόβατα
κλπ. Και προσπαθεί να επιζήσει. Αλλά και ο επαγγελματίας που έχει ένα εμπορικό κατάστημα και πάλι πάνε να το πάρουν γιατί χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στην εφορία, χρωστάει δεν ξέρει κι αυτός που. Όλοι αυτοί δεν έχουν μεταξύ τους, άμα κοιταχτούμε στα μάτια, διαφορετικά συμφέροντα. Έχουμε τα ίδια συμφέροντα όλοι. Ακόμα και με τους εργάτες, γιατί και οι εργάτες και οι υπάλληλοι, αυτοί θα είναι που θα έρθουν στο μαγαζί να ψωνίσουν. Αυτοί είναι που θα αγοράσουν και το προϊόν. Αυτοί είναι που θα σου συμπαρασταθούν και θα θέλουν την αλληλεγγύη και τη δική σου όταν αυτός πάει να τους απολύσει κάποιος. Τέλος πάντων, μιλάμε για τους μεγάλους ομίλους, δεν μιλάμε τώρα για τα μικρομάγαζα και τέτοια με τους εργαζόμενους που τα βρίσκουν και διαφορετικά, που και εκεί είναι πρόβλημα, αλλά τα λύνουν όμως αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε τώρα για ομίλους μονοπωλιακούς που έχουν κέρδη. Κρίση πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα. Πανδημία, μετά ξανά κρίση, προβλήματα οικονομικά και αυτοί έχουν σπάσει στο φράγκο. Δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Και είναι συγκεκριμένοι κλάδοι αυτοί. Είναι συγκεκριμένοι όμιλοι που έχουν τεράστια κερδοφορία. Δεν είναι όλοι. Και άρα εδώ ο εργαζόμενος λαός, αυτό που λέμε λαός, μπορεί να ενωθεί. Εκεί είναι η ενότητα. Εκεί είναι η συνεργασία. Εκεί είναι η συμμαχία. Και μέσα στον αγώνα, μέσα στην πάλη, σε αυτή τη συμμαχία που θα έχει και ένα ορίζοντα, να αλλάξει η κατάσταση. Να καταργηθούν όλα αυτά που μας εμποδίζουν να παράγουμε, που μας εμποδίζουν να έχουμε φτηνό πετρέλαιο, την ώρα που οι εφοπλιστές έχουν φτηνό πετρέλαιο. Και δεν τους χρειάζεται γιατί δεν ξέρουν τι έχουν. Αλλά ο αγρότης το χρειάζεται για να βάλει στο τρακτέρ, για να βάλει στο αυτοκίνητό του, να μετακινηθεί, να κάνει, να βγάλει την παραγωγή του. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, τις εγγυημένες τιμές που έλεγα εκεί, το ένα το άλλο, να διαγραφούν τα χρέη των επαγγελματιών που χρωστάνε στις τράπεζες γιατί ήταν μέσα στην κρίση, ήταν για πράγματα που δεν ευθύνονται αυτοί. Ούτε υπολόγισε κανένας την πολιτική της ενέργειας που ευθύνονται οι κυβερνώντες και όλοι οι άλλοι ενεργειακοί όμιλοι που φτάσανε εδώ την κατάσταση. Την ώρα που θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε και φθηνό λιγνίτη και να παράγουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά και όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Εμείς μιλάμε ότι η γεωθερμία, γιατί η Ελλάδα έχει πολλά, έχει αματικές πηγές, επειδή είναι και σεισμογενής περιοχή και τέτοια, άρα η γεωθερμία δεν είναι όπως σε άλλες χώρες που δεν έχουν. Και εδώ είναι, έχει δώσει σε κάτι μικροεπιχειρηματίες για τη γεωθερμία που δεν παράγουν τίποτα στην ουσία από ενέργεια. Ελάχιστα πράγματα. Ενώ θα μπορούσε το ίδιο το κράτος να κάνει αυτή και να αναπτύξει με σχέδιο κεντρικό και τις ανανεώσιμες πηγές και το λιγνίτι και τη γεωθερμία και το φυσικό αέριο, τους υδρογονάνθακες, τώρα οτιδήποτε τέλος πάντων, αλλά ως κρατική δομή, ως δημόσια περιουσία και όχι διάφορους ομίλους. Φέρνουν τώρα την Exxon Mobil από εδώ, από εκεί, Αμερικάνους, Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, δεν ξέρω, και δεν συμμαζεύεται μεγαθύρια πολυεθνικά τα οποία συγκρούνται και μεταξύ τους. Γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι. Τι γίνονται γιατί οι λαοί δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον, οι γειτονικοί λαοί, αλλά γιατί είναι τα μεγαθύρια. Σου λέει η άλλη εταιρεία για την BP γιατί να μου το πάρει η Exxon Mobil, η Mobil λέει γιατί να μου το πάρει ο άλλος, θέλω και εγώ να έχω πρόσβαση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο, και έτσι βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται. Επειδή οι κυβερνήσεις υπηρετούν τέτοια συμφέροντα και τάσσονται με αυτούς. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και σε αυτά ο ελληνικός λαός πρέπει και να μάθει την αλήθεια, πρέπει να το κατανοήσει αυτό. Δεν φτάνει δηλαδή εγώ να βαράω το χέρι στη Βουλή. Μην νομίζετε ότι βαράω εγώ ή η αντιπολίτευση, η πόλη που βαράμε τα χέρια, υδρώνει το αυτή ας πούμε του Μητσοτάκη ή του κάθε Μητσοτάκη που είναι όταν είναι πρωθυπουργός. Αυτός έχει άλλα συμφέροντα. Ξέρει ότι τον βλέπει πότε ο Μαρινάκης, πότε ο Βαρδινογιάννης, πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Δεν έχει σημασία τα ονόματα, όποιος κι αν είναι αυτός. Τον βλέπει η Αμερικάνικη πρεσβεία, ο Τσούνης, τον βλέπουν οι υπόλοιποι οι Ευρωπαίοι και σε εκείνους απευθύνεται. Άρα λοιπόν το τι συμφέροντα υπηρετεί ένα κόμμα, ένας πολιτικός οργανισμός, έχει σημασία για τις επιλογές μας. Μη σταθώ άλλο σε αυτό. Εγώ να πω το εξής, ότι εμείς ξέρετε αυτά που λέμε εδώ, αυτά που θα πούμε σήμερα, που λέμε εδώ στη Μεσσηνία, εδώ στη Μεσσήνη, μετά στην Καλαμάτα και λοιπά, στην Πελοπόννησο, τα λέμε και στην Ετωλογαρνανία,
τα λέμε και στη Φθιώτιδα, τα λέμε και στη Στερεά και στη Θεσσαλία, είτε για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες, για τους εργάτες. Δεν λέμε άλλα εδώ, άλλα εκεί, για να χαϊδέψουμε αυτιά. Γιατί ξέρουμε ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα για την αγροτική παραγωγή, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον επαγγελματία, στην υγεία, στην παιδεία, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, για το πώς λειτουργεί και πώς ικανοποιεί τα συμφέροντα των εργαζομένων όλων αυτών των κλάδων και όλων αυτών των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Και πρέπει ενιαία να γίνεται η πάλι. Είμαστε στους δρόμους του αγώνα, δηλαδή άμα κάνουν οι αγρότες μπλόκα, άμα κάνουν κινητοποιήσεις, είμαστε μαζί σας, προβάλλουμε τα αιτήματα, τα προβάλλουμε και μέσα από το πόρταλ του 902, από τα μέσα που είπε ο φίλος που έχουμε, από το ριζοσπάστη κάθε μέρα. Κάνουμε ερωτήσεις στη Βουλή, θα κάνουμε και άλλες, με αφορμή την επίσκεψή μας τώρα, να τους πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, κοιτάξτε, πολλοί μας λένε ότι κοιτάμε για τη Δευτέρα παρουσία και αν θα αλλάξω όλη η κοινωνία και λοιπά και πότε θα γίνει αυτό και τέτοια. Δεν κοιτάμε μόνο αυτό, βεβαίως και αυτό έχουμε. Και ιδανικό έχουμε και όραμα έχουμε και σχέδιο έχουμε και στόχο τέτοιο έχουμε. Δεν το κρύβουμε, η κοινωνία πρέπει να αλλάξει άρδιν γιατί έχει παρασαπίσει το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Όμως παλεύουμε και για σήμερα. Δηλαδή δεν υποτιμούμε μια ανάσα ανακούφιση σαν έρθει για τον εργαζόμενο. Και άρα γι' αυτό παλεύουμε και διεκδικούμε και στη Βουλή όταν είναι το παραμικρό μέτρο, το μισό μέτρο να φέρουν που να είναι θετικό, το ψηφίζουμε ή δεν το μπλοκάρουμε. Αν σε ένα νομοσχέδιο είναι γενικότερο, λέμε παρόν, ξέρω εγώ, εντάξει ας περάσει, τέλος πάντων δεν το μπλοκάρουμε το μέτρο για να περάσει. Άμα είναι στο μισό, παρότι μπορεί όλο το υπόλοιπο να είναι, να μην πω τι, το υπόλοιπο νομοσχέδιο και τα υπόλοιπα άρθρα. Άρα λοιπόν, αυτά μην τα λένε στο κουκουέ. Εμείς γι' αυτό υπάρχουμε. Να είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο, να παλεύουμε, να προωθούμε τα αιτήματα και αυτό θα κάνουμε και θα το κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Και άμα ήμασταν περισσότεροι και μέσα στη Βουλή και μέσα στη Νευροβουλή και όπου είμαστε περισσότεροι, είτε σε σωματεία, σε συλλόγους, σε εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίες κλπ. Πιο αποφασιστικά τα παλεύουμε τα ζητήματα με περισσότερες δυνάμεις. Γιατί άμα έχεις και περισσότερη δύναμη, παλεύεις πιο ουσιαστικά, πιο αποφασιστικά, μπορεί να έχει μεγαλύτερη δυναμική η παρέμβασή σου να πιέσεις και για να αποσπάσει ο ελληνικός λαός κάτι καλύτερο και για να ανοίξει ένας δρόμος πιο όμορφος για το αύριο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τελειώσω, γιατί ξαναλέω ότι αυτή η συζήτηση, άμα την ανοίγουμε, δεν τελειώνει, έχει πάρα πολλές πλευρές, έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας. Λέει τι να πιάσουμε, το κέντρο υγείας και πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν και εδώ στην περιοχή. Τι να πιάσουμε και σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα συνθήκες πανδημίας. Τι να πιάσουμε για το πώς μορφώνονται τα παιδιά μας που δεν έχει οικογένεια να πάει να τα στείλει να σπουδάσουν. Άμα περάσει το ένα στη Θεσσαλονίκη, το άλλο στην Κρήτη, το άλλο στην Αθήνα, δεν ξέρω τι και πώς θα πληρώσει το νίκη ή πώς θα σπουδάσει εκεί. Ή άλλα ζητήματα, το ασφαλιστικό. Τα ζητήματα πρόνοιας, ακόμα και η καθημερινή μας ζωή, μια διασκέδαση, να πάμε χωρίς να την ακριβοπληρώνουμε. Ένα αθλητικό κέντρο για να πάει το παιδί, χωρίς να πληρώνει, χωρίς να συνέχεια ο πατέρας και η μάνα να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να μην έχουν. Και να κλαίει το παιδί, να γκρινιάζει και να μην έχει να του δώσει αυτό που πρέπει τον 21ο αιώνα. Τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες σε αυτή εδώ τη χώρα, όπως και σε όλο τον κόσμο άλλωστε σήμερα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, να σας περιμένουμε όπως είπε και ο σύντροφος πριν και στην εκδήλωση μετά και την ομιλία, έχουμε και γλέντι, θα περάσουμε και καλά. Και οτιδήποτε έχετε υπομνήματα, αν έχετε τέτοια ζητήματα, δώστε τα για να τα καταθέσουμε, αναφορές στη Βουλή, ερωτήματα ή άλλα αιτήματα που υπάρχουν, γιατί θα υπάρχουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, γεια σας. Καλή δύναμη να είστε.